Λαβράκι έβγαλε η οργανωμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου που στήθηκε με την υποψία ότι 49χρονος Αλβανός που ζούσε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, καλλιεργώντας χωράφια και πουλώντας χοχλιούς στα καφενεία του Ηρακλείου, εξελισσόταν σε βαρόνο των ναρκωτικών. Ο Θηριώδης 49χρονος διαπιστώθηκε πως είχε επαφές με 51χρονο Γεωργιανό με ελληνική ταυτότητα, γνωστό κακοποιό και σεσημασμένο για ένοπλες ληστείες στην Αθήνα και το Ηράκλειο. Γεγονός που σηματοδότησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την αποκάλυψη της δράσης τους. Κοίταξε, κατά διαστήματα υπάρχουν διάφοροι εδώ, αλλά τους κυνηγάει η αστυνομία, δεν μπορώ να πω. Η επίμονη παρακολούθηση του Αλβανού απέδειξε πως είχε δημιουργήσει κρύπτες σε ένα μισογκρεμισμένο μαντρότυχο που έκρυβε ένα ολόκληρο φορτίο με ηρωίνη. Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών τον συνέλαβαν χθες το πρωί σε χωριό κοντά στο Ηράκλειο και αφού κατάφεραν να βρουν τις κρύπτες, ξέθαψαν 1 κιλό και 244 γραμμάρια ηρωίνης μαζί με ζυγαριά ακριβίας. Μάλιστα, αστυνομικοί κινδύνευσαν την ώρα της έρευνας, καθώς εκτός από τις κρύπτες των ναρκωτικών, ο μαντρότυχος φιλοξενούσε και φωλιές φιδιών. Ακολούθησε νέα επιχείρηση που στήθηκε αυτή τη φορά στη συνοικία της Αγίας Τριάδας. Κομάντο του Τμήματος Ειδικών Αποστολών γκρέμισαν την πόρτα του σπιτιού που διέμενε ο αποκαλούμενος Ρώσος, ο οποίος μοίραζε ηρωίνη στους πελάτες του από ένα παράθυρο και δεν κυκλοφορούσε σχεδόν ποτέ έξω για να αποφύγει τη σύλληψή του. Είχα ακούσει κάποια πράγματα, ναι, είχα δει, η αλήθεια είναι. Είχα δει, όχι πρόσωπα και τέτοια, αλλά ότι γινόταν κάτι παράξενο εδώ στην πλατεία. Το γεγονός ότι έμενε καθημερινά κλειδαμπαρωμένος μέσα στο σπίτι καλούσε εντύπωση ακόμη και στους γείτονες. Δεν ανοίγουν ποτέ παράθυρα και πόρτα και ανοίγει αυτός, μπαίνει κάποιος, αφήγει, δεν είπα. Έτσι το υποθέσαμε. Δεν έδωσε ποτέ αφορμή, αλλά πάντα κλειστά. Το παράθυρο λίγο ανοιχτό από εκεί, το στενό, πάντα καθόλου δεν βλέπαμε. Η έφοδος έγινε κυριολεκτικά με το χέρι στη σκανδάλη, καθώς ο 51χρονος, που θεωρείται σκληρός κακοποιός, έκρυβε στο σπίτι του εκτός από 7,6 γραμμάρια ηρωίνης και ζυγαριά, ένα περίστροφο το οποίο κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς. Ο 49χρονος Αλβανός που αποδείχτηκε σφίγγα στην προανάκριση οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που άσκησε δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών με την επιβαρυντική περίπτωση του μεγάλου οικονομικού ωφέλους άνω των 75.000 ευρώ που θα κέρδιζε από την πώληση της ηρωίνης.